Ελπίζω ότι θα το βρούμε στο τηλέφωνο τώρα όπου να είναι, για να δώσει. Το θέμα είναι αν σε αυτή τη χώρα θα υπερασπιστούμε την νομιμότητα. Και ποιο είναι το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν νομιμότητα, είναι. Νομιμότητα, κυρία Σιμακοπούλου, είναι να υπάρχουν εργαζόμενοι ανασφάλιστοι στο κράτος. Οι σχολικοί τροχονόμοι είναι ανασφάλιστοι και χωρίς συλλογική σύμβαση. Σε όλα τα δουλεύουν πράγματα χρόνια, να υπερασπιστούμε την νομιμότητα χρόνια, είναι η απάντηση. Και το κράτος και η κυβέρνηση αρνείται να τους νομιμοποιήσει. Κύριε Καραθανασόπουλε. Στο ίδιο καθεστώς είναι και εργαζόμενοι αυτούς που θέλετε να πωλήσετε. Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς και εγώ απέχουμε πάρα πολύ ιδεολογικά στο ποιο θέλουμε να είναι το καθεστώς γενικά στο δημόσιο. Οπότε ας μην το συζητήσουμε αυτό. Μιλάτε για τη σημερινή νομιμότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι απέχουμε στο ότι θέλουμε να είναι νόμιμα. Αν το δέχτηκε το ΑΣΕΠ, τώρα πώς το ξαναπεί. Το θέμα είναι, εάν δεν υπάρχει θέμα για κάποιους εργαζόμενους, για οποιονδήποτε λόγο, που εγώ δεν το πολύ πιστεύω ότι αυτά τα δέχτηκε ο ΑΣΕΠ, αλλά τέλος πάντων, ας μην αμφισβητήσω κανένα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι φοβάται κανείς. Ο ΑΣΕΠ θα γνωμοδοτούσε με βάση τα στοιχεία. Ποιο είναι το πρόβλημα να εξεταστούν τα στοιχεία? Ζητάτε ποιο είναι το πρόβλημα? Θα σας πω, είναι ποιο πολύ είναι απλό. Το πρόβλημα? Είναι πολύ απλό, ακούστε με λίγο, θα σας πείσω. Εάν σήμερα τότε που ο ΑΣΕΠ έκρινε τα στοιχεία, οι προφορικές συμβάσεις με τις αποφάσεις τους ήταν νόμιμη προϋπόθεση. Μάλιστα. Σήμερα ο ΑΣΕΠ, ο ίδιος ΑΣΕΠ, κρίνει με διαφορετικό κριτήριο τους ανθρώπους. Αναδρομικά δηλαδή. Αναδρομικά. Βεβαίως. Και επειδή εμείς είμαστε με την νομιμότητα και απαιτούμε την νομιμότητα, έχετε αποφάσεις ελεκτικού συνεδρίου που πλήρωνε τους ανθρώπους. Ξέρετε τι είναι το ελεκτικό συνέδριο? Ποιοι είστε εσείς που το αμφισβητείτε? Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε ένα πολιτικό προσωπικό που έβαζε στη δουλειά, εσείς το κάνατε. Μα δεν το κρίνει το πολιτικό προσωπικό. Και 15 χρόνια, ακούστε με. Αυτό το ίδιο προσωπικό σήμερα να κρίνει, επειδή δεξαμενή των ανέργων είναι μεγαλύτερη. Καμία σχέση δεν υπάρχει πραγματικότητα με αυτά που λέτε. Και ένα τελευταίο, λοιπόν, παρακαλώ. Ένα τελευταίο και συγγνώμη και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Επειδή είμαστε με την νομιμότητα και μάλιστα με ηθικό τρόπο, ας περιμένετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που θα κρίνουν το πολιτικό προσωπικό και έπειτα βάλτε τα με τους στοχοδιαβόλους. Δεν αλλάζει αν κάτι με τις αποφάσεις των προσωπικό, δεν εμπλέκεται κανείς. Αν το πολιτικό αυτό. Προσωπικό, αυτό που εσείς λέτε ότι γιατί είναι... Γιατί αν καταδικαστούν αυτοί θα δεχτείς εσύ να απολύσουν τους νεκρούς. Θα σας πω, είναι θέμα... Γιατί είναι παγίδα τώρα έτσι που το λες, παγίδα τους ο ίδιος. Καθόλου δεν παγίδα. Άμα τους καταδικάσουν θα πεις να φύγουνε. Σας λέω αλήθεια, καθόλου δεν παγιδεύομαι. Αντίθετα λέω ότι σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους που υποφέρουν είναι το μήνυμα της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας. Ναι, ωραία, όχι το μήνυμα της λαμογιάς. Ας κρίνουμε τους αστουργούς, ας κρίνουμε αυτούς που εσείς λέτε, εγώ δεν το λέω. Εντάξει, με θα τους Δήμαρχε, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια, εκτός και αν βάζεις και τους προκατόχους σου, τους διάφορους δημάρχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους, εκτός και αν τους βάζεις στο πολιτικό σύστημα, η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι ασελγίζαν όλοι πάνω στα πτώματα των ανθρώπων που είχαν ανάγκη. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η άλλη μισή αλήθεια, δυστυχώς. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι με τα βήματα της ασέλγειας, όχι με αυτούς που ασέλγησαν. Δήμαρχε, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, δεν μας έχεις παραπονό, σε βγάζουμε τακτικά. Να είστε καλά, αν και σας παρακαλώ, ας τελειώσει αυτό το θέμα να πάμε να κάνουμε μια δουλειά. Αυτό μάλλον. Η πολιτική έχει τσακίσει το Δήμο και πρέπει να τον κρατήσουμε όρθιο. Σωστό. 150 άνθρωποι μας με σύνταξη, 27 εργαζόμενοι στον δρόμο και εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους όρθιους σε μια πολιτική. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταθάκη.